κάποιους. Γίνονται έρευνες της αστυνομίας για αυτούς τους κάποιους. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα υπάρχει και το αποτέλεσμα της έρευνας. Απ' την άλλη, πέρασαν κάποιοι πρόσφυγες, εκτός από περίπου 200, οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να περάσουν το σύνοριο γραμμή. Αυτοί λοιπόν επέστρεψαν προς τα πίσω. Οι υπόλοιποι που έχουν περάσει προς τα Σκόπια, δεν είναι ακριβώς γνωστός ο αριθμός τους, και αυτός όμως είναι ζητούμενο για ερευνάτε, να δούμε ποιος ήταν ο πραγματικός αριθμός που πέρασε, και οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν με βάση τη διατύπωση... Παρέλειψα να πω μόνο ότι δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας προς την χώρα μας, κάποιο αίτημα για να επιστρέψουν άνθρωποι, πρόσφυγες προς τα πίσω. Χρήστος Τσιγουρής από το Μέγκα, θα ήθελα να ρωτήσω αν τελικά ο κύριος Μουζάλας είναι ένας υπουργός υποπροθεσμία, γιατί ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται και περιγράφεται την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν δείχνει ότι θα είναι υπουργός και μετά την επιστροφή του. Αν όντως υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση αντικατάστασής του και είναι στο τραπέζι. Κοιτάξτε, αντικειμενικά και όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά νομίζω και για πολύ ευρύτερο πλαίσιο, ο κύριος Μουζάλας είναι ένας υπουργός ο οποίος στήριξε τη θέση και στήριξε και τα ζητήματα, τα εξαιρετικά κρίσιμα του προσφυγικού, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Και είναι ένας υπουργός ο οποίος βεβαίως από την πλευρά μας έχει την πλήρη εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά γνωρίζετε όλοι ότι σε συγκυβερνήσεις για κάποιους λόγους, μερικές φορές, οι συγκυβερνώντες εταίροι μπορούν να εκφράσουν τη διαφορετική τους θέση και να προβάλλουν κάποια ζητήματα, τα οποία είναι και αυτά θεμητά στο να υπάρξουν. Ωστόσο, νομίζω ότι θα ήταν άκερο να πάρουμε εμείς την απόφαση εδώ σήμερα, όταν εκκρεμούν συναντήσεις μεταξύ και του κυρίου Μουζάλα, ο πρωθυπουργός σας είπα τις προτεραιότητες του, νομίζω ότι θα ήταν... Δεν θα προσέφερε κάτι να κάνουμε μια πρόχειρη εκτίμηση. Κυρία εκπρόσωπε, τι μήνυμα άραγε στέλνει η κυβέρνηση τις παραμονές μιας πολύ κρίσιμης συνόδου κορυφής, όταν ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος μάλιστα έχει ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, τελεί αντικειμενικά πλέον υποπροθεσμία, και αν τελικώς η κυβέρνηση ανανεώσει την εμπιστοσύνη. Ή δεν τελεί με προθεσμία. Ναι, αυτό ήθελα. Ή δεν τελεί. Εάν τελικώς η κυβέρνηση ανανεώσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του ή δεν τον αποπέμψει, θα μπορεί και ένας άλλος υπουργός αύριο να αποκαλεί τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι όχι μόνο θέση της κυβέρνησης και δεν εκφράζει ο όρος Μακεδονία, ούτε καν θέση του κ. Μουζάλα. Θα σας θυμίσω ότι και στη χθεσινή ακόμα μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, ο κύριος Μουζάλας χρησιμοποίησε την έκφραση πάρα πολλές φορές ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία ή Σκόπια, και κάποια στιγμή υπήρχε και ένα κείμενο μπροστά του και έγινε το λεκτικό ατόπιμα, διότι όπως ξέρετε σε πάρα πολλά κείμενα γράφεται ο όρος Μακεδονία. Και ήταν ακριβώς αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, όπως αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο ούτε για την κυβέρνηση και ούτε για τους δύο κυβερνητικούς εταίρους ότι συνέβη αυτό σήμερα. Και βεβαίως είναι αντικειμενικό, συνέβη. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ωστόσο, είναι και η δυσκολία την οποία περιγράψαμε εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής και με έναν υπουργό ο οποίος έχει δώσει όλες τις δυνάμεις, ίσως και παραπάνω από τα ανθρώπινα όρια πολύ συχνά, θα ήταν πολύ πρόχειρο να υπάρχει μια απόφαση με άλλο τρόπο. Και βεβαίως σας εξήγησα και τις προτεραιότητες οι οποίες σήμερα ο Πρωθυπουργός προετοιμάζεται για αυτή την εξαιρετικά σημαντική, όπως ξέρετε όλοι σας, εξαιρετικά σύνοδο κορυφής αύριο. Μακρυγιάννης Γιάννης από το πρώτο θέμα. Κύριε Γιώργο Βασίλη, φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μια απλή υπόθεση παρεξήγησης, διότι... Εδώ παρά τις αλλεπάλληλες γνώμες που ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός και παρά τις δικές σας δηλώσεις, επικαλούμε τη χθεσινοβραδινή για παράδειγμα παρέμβασή σας,
ο κύριος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πίστηκαν. Άρα εδώ μιλάμε για μια σοβαρή κυβερνητική κρίση. Φαίνεται να λείπει η καλή πίστη και συνεννόηση ακόμα και σήμερα, παρά δηλαδή τις συσκέψεις και τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός και τις συζητήσεις με τον κύριο Καμένο. Μήπως όλο αυτό δείχνει ένα πρόβλημα στη συμπόρευση και τελικώς μιλούμε και για την ίδια την κυβέρνηση ότι είναι υποπροθεσμία ότι αυτό το σχήμα δεν τραβάει άλλο και μήπως βρείτε αλλού. Καταλαβαίνω τη ροή των σκέψεων για αυτόν τον τρόπο, κύριε Μακρυγιάννη, βεβαίως, την κατανοώ. Ωστόσο, δεν μπαίνει ζήτημα ούτε καλής πίστης, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα οποία περιγράψατε. Είναι μια διαφορετική αντίληψη, δηλαδή από τη μία πλευρά εμείς σας είπα ότι κατανοήσαμε ως λεκτικό το λάθος, διότι γνωρίζουμε και τις απόψεις του κυρίου Μουζάλα και τη στάση του κυρίου Μουζάλα. Και νομίζω ότι δεν το ξέρουμε μόνο εμείς αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, για ένα άλλο πολιτικό φορέα, όπως είναι ανεξάρτητοι Έλληνες, κάποια ζητήματα είναι σε προτεραιότητα, με άλλους τρόπους, το οποίο από εμάς είναι απολύτως κατανοητό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συγκυβερνούμε δύο χώροι πολιτικοί, οι οποίοι έχουμε ταυτίσεις, έχουμε μέχρι και σήμερα αποδεδειγμένα μία άριστη συνεργασία. Και το ζήτημα αυτό είναι θέμα ιεραρχίσεων του άλλου πολιτικού χώρου, το οποίο γίνεται από εμάς σεβαστό. Επομένως, δεν μπαίνουν τέτοια ζητήματα. Θα κάνεις σε λίγο την ερώτηση σου, Ελένη, έτσι και αλλιώς, κύριε. Ναι. Δεν θα ήθελα να αλλάξω τη σειρά του συναδέλφου. Ευχαρίστω ότι θα το κάνετε σε λίγο, πολύ γρήγορα. Δεν θα αργήσω. Κάτσε, Γέννης, από Αθήνα, 84. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση, σε περίπτωση που φτάσουμε στο σημείο να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός εάν θα κρατήσει τον κύριο Μουζάλα ή όχι, και τελικά τον κρατήσει, και ο κύριος Καμένος, αυτό που είπε σήμερα, ότι μπορεί να δει να υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά αν έχουμε νέα εξέλιξη σε αυτό το σύριαλ και αποφασίσει δεν θα κάτι δημιουργηθεί, διαφορετικό. Δεν θα δημιουργηθεί η κυβέρνηση σύριαλ. Εξετάζει το ενδεχόμενο. Για να το πάμε λίγο πιο πέρα, αυτό που ρώτησε και ο κύριος Μακρυγιάννης. Επειδή τον κύριο Μουζάλα τον στηρίζει σήμερα το ποτάμι, για να μιλάμε ξεκάθαρα, υπάρχει περίπτωση να βρει αναπληρωματικά κόμματα για να προχωρήσει σε συνεργασία μαζί του? Τώρα φτιάχνουμε για ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο βέβαια είναι αρκετά προχωρημένο. Ο κύριος Μουζάλας έχει σαφείς πολιτικές απόψεις, τοποθετημένος. Από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε σενάρια εκ του μειόντος. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ σαφής. Και ότι η οποιαδήποτε απόφαση θα πάρθει, δεν είναι μια απόφαση η οποία θα πάρθει ερήμην των άλλων. Όλοι οι παράμετροι θα ληφθούν υπόψη. Επομένως, δεν μιλάμε για κυβερνητική κρίση. Μιλάμε για ένα λεκτικό ατόπιμα που δημιουργεί αυτό το θέμα που δεν μας είναι ευχάριστο, όπως σας εξήγησα. Το δημιουργεί την παραμονή του Συνόδου Κορυφής σε αυτές τις συνθήκες και αυτό νομίζω ότι είναι αντίληπτο από όλους σας, γιατί θα πρέπει η απόφαση αυτή να ληφθεί αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Θα ρωτήσετε, δηλαδή, από εκεί ήμουν συνεχώς. Έρχομαι πάλι. Κυρία εκπρόσωπε, στη Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή, στη χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή σας, σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, κάνετε αναφορά σε επικοινωνιακή προσπάθεια αποδυνάμωση του Υπουργού που κάθε μέρα δίνει τον αγώνα του προσφυγικού. Τη χαρακτηρίζεται ανεύθυνη και υποκριτική, ιδίως εν ώψη της Συνόδου. Ισχύει το σχόλιο και για τον κυβερνητικό εταίρο, γιατί την ίδια περίπου κριτική άσκησε και αυτό. Σε ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά ζητήματα ουσίας που, όπως σας είπα, είναι στις θέσεις των ΑΝΕΛ και συζητήθηκαν και σας τα ανέλησα όσο ήταν δυνατόν. Από εκεί και μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κυβερνητικός εταίρος, είναι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, βεβαίως με κυβερνητική εμπειρία και βεβαίως ήταν σε θέση και η Νέα Δημοκρατία να διακρίνει αν ήταν λεκτικό ατόπιμα ή όχι. Ωστόσο, βλέπουμε πολύ συγκεκριμένη αντιπολιτευτική στάση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν τη θεωρούμε ότι είναι όσο αξίζει σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και ότι προσπαθεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα, τα οποία συνήθως βρίσκονται από την ταύτιση με αρκετές ακροδεξιές προσεγγίσεις, όπως χωρών του Βίσεγκραντ,
Και απ' την άλλη με ένα περίσσευμα ευαισθησίας, το οποίο η ίδια η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σε θέση να το ισορροπήσει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ασκήθηκε με αυτή τη δήλωση αυτή η κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Καλογεροπούλου, στη συνέχεια. Ναι. Κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Καμένος συναντήθηκε, μίλησε με τον Πρωθυπουργό 2 φορές. Και παρόλα αυτά, πριν από λίγο βγήκε και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Μουζάλα. Πώς μας λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα κυβερνητικής συνοχής από τη στιγμή που από χθες το βράδυ υπάρχουν συνομιλίες των 2 εταίρων και εν πάση περιπτώσει δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Αυτό που σας είπα εγώ ότι δεν υπάρχει θέμα κυβερνητικής συνοχής το είπε και ο κύριος Καμένος πριν από περίπου 1/4 που έκανε τη δήλωσή του όταν βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Και ότι το θέμα είναι μόνο προς το πρόσωπο του κυρίου Μουζάλα και όχι ως προς το πρόσωπο αυτό καθεαυτό, διότι σέβεται και τη στάση του και, τη στάση που τήρησε ως υπουργός μέχρι σήμερα, αλλά για το ατόπιμα που έγινε χθες και το οποίο το θεωρεί μείζον. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί και θα λυθεί χωρίς κυβερνητική κρίση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το μεγαλώσουμε περισσότερο. Τσακίρης από τον Αντένα. Προσέχω αυτά που είπατε λίγο πριν, ότι δηλαδή καλύπτεται πλήρως εσείς τον κύριο Μουζάλα ότι έχει την εμπιστοσύνη σας, ότι απολαμβάνει την εμπιστοσύνη σας πλήρως και ότι είναι ζήτημα ιεραρχήσεων από την άλλη πλευρά που από εμάς γίνεται σεβαστό. Σεβαστό γίνεται, αποδεκτό γίνεται. Αν απαντούσα εγώ με διαφορετική λέξη πλην του σεβαστού, θα είχα πάρει εγώ αυτή τη στιγμή μαζί σας εδώ την απόφαση για το τι ακριβώς θα συμβεί. Σας είπα όμως, όσο μπορούσα πιο αναλυτικά, ότι όταν δύο διαφορετικοί πολιτικοί σχηματισμοί μετέχουν σε μία κυβέρνηση, μπορεί ο ένας ή ο άλλος να βάλει κάποια ζητήματα, όπως μπαίνει αυτό το συγκεκριμένο, και τότε και οι δύο το εξετάζουν με την αντίστοιχη σοβαρή αντιμετώπιση, όπως πρέπει και με σεβασμό. Χωρίς αυτό να σημαίνει απολύτως ότι μπορεί να συμφωνεί και ο άλλος με αυτή την προτεραιότητα, και αυτό μπορεί να συμβεί κατέρωθεν και προς τους δύο. Αυτό δεν είναι ικανό να διαρρήξει τη συνοχή της κυβέρνησης. Γιώργος Κολοβάτσης από το ΣΤΑΡ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει, αν συζητήθηκε μεταξύ του κυρίου Καμένου και του Πρωθυπουργού το θέμα του κυρίου Ξηδάκη, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες περίπου, στην Σλοβακική Πράβδα ανέφερε και εκείνος την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με το όνομα Μακεδονία. Δεν το έχω υπόψη μου το δημοσίευμα. Γκαντώνα από το Κόντρα. Είπατε πριν από λίγο ότι μέχρι τις 25 Μαρτίου είναι εφικτή μια συμφωνία με τους δανειστές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και σε 10 μέρες από τώρα να πάμε σε ένα φρεσκάρισμα προσώπων στην κυβέρνηση ευρύτερο, ανασχηματισμό. Κοιτάξτε, έχει πει ο Πρωθυπουργός σε πολλούς τόνους ότι πρώτον κανένας από τους υπουργούς δεν είναι μόνιμος στη θέση αυτή. Όλοι θα κριθούν από το έργο τους και θα κριθούν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, διότι ο στόχος και του Πρωθυπουργού είναι η κυβέρνηση να αποδίδει τα μέγιστα. Ο ίδιος λοιπόν θα κρίνει πότε και αν θα χρειαστεί να περάσει ένα σχηματισμό. Γκαλονάκη από Πρακτορείο Ειδήσεων Ινών. Εάν δεν θέλατε τη ρήξη με τον κύριο Καμένο, θα είχατε ήδη πάρει την απόφαση να φύγει ο κύριος Μουζάλας για να υπάρχει μια ισορροπία στο κυβερνητικό σχήμα. Εδώ λοιπόν, εμείς το μεταφράζουμε, χωρίς να το λέτε εσείς, ότι εδώ κάτι γίνεται. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή την, αν θέλετε, ανησυχία σε ερωτήσεις. Θα μας πείτε την πραγματική εικόνα. Αυτό το οποίο σας είπα, ότι η απόφαση θα ληφθεί μετά, είναι γνωστό και στον κύριο Καμένο και είναι αποδεκτό. Επομένως δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Σας είπα ότι ο κύριος Καμένος βρέθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, συνομίλησαν και είπαν ακριβώς αυτά τα οποία σας περιέγραψα και έτσι δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Κύριε εκπρόσωπε, από αυτά που μας είπατε, καταλάβαμε ότι το γεγονός ότι δεν έχει ζητηθεί η παραίτηση του κυρίου Μουζάλα ή ο ίδιος δεν την έχει υποβάλει, οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους, δηλαδή ότι ήταν σε μία πτήση, σε ένα αεροπλάνο και τώρα είναι σε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού.
Υπάρχει... Και από την άλλη, αφήστε με να ολοκληρώσω, ουσιαστικά εμφανίζεται ο κυβερνητικός εταίρος να θέτει ένα τελεσίγραφο στον Πρωθυπουργό ή ο Μουζάλας ή δεν μπορεί να συνεχιστεί η κυβερνητική αυτή συνεργασία. Αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός. Πώς αντιδράει ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα τέτοιο τελεσίγραφο που εκτίθεται δημοσίως από τον κύριο Καμένο ήδη από χθες το βράδυ? Σας είπα ότι βεβαίως ο κύριος Καμένος και δημοσίως προφανώς, δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει, εκφράζει και διατυπώνει πάντα τις απόψεις του ότι ταιριάζουν. Είτε είναι κοινές με το ΣΥΡΙΖΑ, με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι διαφορετικές. Και έτσι πρέπει να συμβαίνει. Και είναι πλήρως αποδεκτό και σεβαστό. Το ίδιο γίνεται και από την άλλη πλευρά. Διότι έτσι θα πρέπει να είναι μια σωστή συμμαχία, η οποία γίνεται με όρους διαφανής και με όρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Και που μέχρι τώρα έχει δοκιμαστεί ποικίλο τρόπος και έχει αντέξει και πετύχει. Επομένως, ούτε μπήκε θέμα τελεσίγραφων. Σας είπα ότι ο κ. Καμένος δημόσια εξέφρασε βεβαίως την άποψή του και σήμερα και οι δύο μαζί δέχονται όμως και τις συνθήκες στις οποίες είμαστε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Και την κρισιμότητα της Συνόδου Κορυφής που δεν μπορεί το μείζον, το οποίο είναι αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, άρα ανθρωπιστική κρίση, και εν ώψη της μάχης που θα δώσει και ο Πρωθυπουργός προκειμένου αυτή η συμφωνία να αποτελέσει ένα μηχανισμό διαχείρισης ορθολογικής του προσφυγικού ζητήματος, δεν μπορεί παρά να είναι πρώτο σε προτεραιότητα. Αυτό είναι ζήτημα του κυρίου Μουζάλα, δεν μπορώ να σας απαντήσω, θα απαντήσω ο ίδιος απέναντι σε αυτό. Έχουμε τελειώσει, μία τελευταία. Κατερίνα Βλαχοδήμου από Αθηναϊκό Πρακτορείο. Μιλώντας για την αυριανή σύνοδο που θα γίνει για το προσφυγικό, είπατε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε επαφή με την Ολλανδική Προεδρία και με άλλα κράτη-μέλη. Είχε επαφή με τον Μάρκ Ρούτε και θα έχει επαφή με την καγκελάριο Μέρκελ εν ώψη της συνόδου? Νομίζω ότι με την καγκελάριο Μέρκελ δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αύριο και στο περιθώριο πιθανόν να υπάρξουν συναντήσεις. Και με τον κύριο Ρούτε πιθανό να έχει και μία επαφή σήμερα. Γιάννη Σημεωνίδης από τα Επίκαιρα, το περιοδικό. Σφοδρή επίθεση έχει δεχτεί και ο κύριος Παγγελόπουλος το τελευταίο χρονικό διάστημα και από την αντιπολίτευση και από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην επίθεση που δέχεται ο κύριος Παγγελόπουλος ποια είναι? Η στάση της κυβέρνησης είναι διατυπωμένη. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης για την κυβέρνηση αποτελεί γραμμή. Δεν παρεμβαίνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη και βεβαίως στηρίζει τον Υπουργό, ο οποίος κάνει μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε ζητήματα διαπλοκής και διαφθοράς, χωρίς παρεμβάσεις. Σε αντίθεση από ό,τι βλέπαμε τα παρελθόντα χρόνια, να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και πολύ συχνά και στις μέρες μας να αποδεικνύεται. Επομένως, η κυβέρνηση στηρίζει απολύτως την προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Νομίζω έχουμε τελειώσει, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ.